Καλησπέρα. Η κοινοφελής δημοτική επιχείρηση του Δήμου Πειραιά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λόγω της έναρξης της σχολικής χρονιάς διοργανώνει μία εκδήλωση όπου θα συγκεντρώνονται σχολικά είδη για τους μαθητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Η πράξη αυτή ξεκίνησε, η δράση από εχθές, θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο όπου πολίτες θα μπορούν να πηγαίνουν σχολικά είδη στο γραφείο εθελοντισμού το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου του Πειραιά. Με όλη αυτή η δράση θα ολοκληρωθεί με μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Ιωνίδιο Σχολή από τις 5 έως και τις 9, η οποία θα περιλαμβάνει μουσικοχορευτικές δραστηριότητες από διάφορους συλλόγους της πόλης μας. Για τους μη γνωρίζοντες, Ιωνίδιο επάνω στην πλατεία Κοράη. Στην πλατεία Κοράη, ακριβώς. Στην κεντρική του Δήμου Πειραιά. Και πάμε να ακούσουμε τις σχετικές δηλώσεις του Δημάρχου της πόλης, του Γιάννη Μόραλη. Είναι στο πλαίσιο πολλαπλών δράσεων που κάνουμε για να στηρίξουμε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ανθρώπους μας, δημότες του Πειραιά. Είναι μια δράση που αναλαμβάνεται φέτος για δεύτερη φορά. Θα μαζέψουμε σχολικά είδη για παιδιά που έχουν ανάγκη. Θα τα μαζέψουμε στην σχολή της Ιωνιδίου, στην πλατεία Κοραή, δίπλα στο Δημαρχείο. Είναι μια ωραία πρωτοβουλία. Το κάναμε πέρσι, είχε σημαντική επιτυχία. Έχουμε παράλληλα και μουσικοχορευτικά δρόμενα, ώστε ο κόσμος να περάσει και καλά. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν εκείνους που δεν έχουν. Και νομίζω αυτό είναι νομίζω, το μήνυμα της τελευταίας δεκαετίας στη χώρα. Η βοήθεια που παρέχουν και επαναλαμβάνω αυτοί που έχουν τη δυνατότητα σε αυτούς που δεν την έχουν. Κάνουμε πολλές δράσεις, είναι μία από αυτές. Ευχαριστούμε και εσάς για την προώθηση της ενέργειας αυτής. Ελπίζω οι δημότες να ανταποκριθούν όπως και πέρσι και να μαζέψουμε όσο δυνατόν περισσότερα σχολικά είδη για να τα δώσουμε σε παιδάκια που τα έχουν ανάγκη.